Τέκμαν.gr Δημητρή Αμπράζη εδώ και είμαστε εδώ πέρα πάλι με ένα νέο unboxing αυτή τη φορά. Το review θα έρθει όταν. Δοκιμάσουμε για κάποιε μέρε την συσκευή για να έχουμε πιο ασφαλή αποτελέσματα, να δούμε και τι μπορεί να κάνει πιο αναλυτικά. Έχουμε λοιπόν στα χέρια μα το Huawei P Smart Pro, νέα πρόταση από την εταιρεία στη μεσαία κατηγορία. Έρχεται επίσημα στην χώρα μα να πούμε ότι η συσκευασία που έχουμε δεν είναι η εντελώ retail, είναι αυτή που είναι πάνω-κάτω αυτό που έρχεται στα καταστήματα απλά δεν έχει μέσα τα manual, αλλά μπορούμε να δούμε λίγο τη συσκευή έτσι μια πρώτη ματιά ε, κανονικά και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας στα πρώτα και μετά στο αναλυτικό review να το αναλύσουμε πιο πολύ Ωραία λοιπόν το κουτί είναι εδώ σφραγισμένο έτσι ΟΚ okay low blue light content, νέο και κάτι QR πίσω στο πάνω μέρος το λογότυπο της Huawei το όνομα της συσκευής έχουμε στα χέρια μας την έκδοση με τα 128 GB αποθηκευτικό χώρο και 6 GB RAM Midnight Black Οκ, okay, μαύρο το χρωματάκι Δεν είναι τα αγαπημένο μου ειδικά για reviews Αλλά οκ, okay, τι να κάνουμε Λοιπόν, και αυτά είναι dual sim η -E συσκευή. Τιμή δεν ξέρουμε ακόμα. Λογικά μέχρι να ετοιμάσουμε και το review θα γνωρίζουμε παραπάνω. Να το ανοίξουμε. Οκ. Okay. Τέλεια. Εδώ είναι η συσκευή. Να πάει λίγο στην άκρη. Στο εσωτερικό έχουμε το κλασικό έχει και θικούλα μέσα. Όπως είπα δεν είναι το retail οπότε δεν έχει κάτι άλλο μέσα πέρα από το κλειδάκι για τις sim, δεν έχει τα manual. Να δούμε και λίγο την θήκη. Σιλικονάτη, διάφανη. Ωραία είναι. Πάντα το εκτιμάμε το να έχουμε μια θήκη μέχρι να πάρουμε μια πιο καλή ενδεχομένω. Αν και εγώ στις δύο τελευταίες μου συσκευές έχω μείνει με τις ε, θήκες που είχε μέσα και δεν έχω απολύτως κανένα πρόβλημα. Και δεν είμαι και το άτομο που εντάξει, δεν του πέφτουν και τα κινητά ποτέ. Λοιπόν, θεωρητικά εδώ μπαίνει ακουστικά ε, που θα έχει μέσα. Για κάποιο λόγο έχουμε βρετανικό φορτιστή. Είναι στα 10 W. Και το καλώδιο για φόρτιση και σύνδεση με υπολογιστή που είναι USB type C. Τέλεια. Και εδώ και αυτό εδώ και να πάμε όλα αυτά μαζί στην άκρη για να δούμε την συσκευή. Λοιπόν, αχα. έχουμε ένα tag το οποίο το συναντάμε σε συσκευές που δεν είναι ακριβώς retail. Να φύγει αυτό. Γράφει πάνω και not for sale. Okay. Αυτή είναι η συσκευή ε, όμορφη φαίνεται να το ανοίξω εγώ μέχρι να πούμε τα βασικά λοιπόν καταρχάς έχουμε 6,59 ίντσες οθόνη ανάλυση Full HD Plus δηλαδή είναι 1080x2340 pixels αυτό σημαίνει πως έχουμε 391 ppi πυκνότητα σε pixels είναι IPS LCD οθόνη άλλο σε αυτή την κατηγορία δεν περιμένουμε και πάρα πάρα πολλά στο εσωτερικό έχουμε τον Kirin 710F είναι το mid-range chip της Huawei, είναι οχταπύρινο 4 πυρήνε Cortex A73 στα 2,2 GHz και άλλοι τέσσερι Cortex A53 στα 1,7 GB. Μια τετραπυρηνη Mali G71. Όπω είπαμε, 128 GB αποθηκευτικό χώρο και 6 GB RAM. Αποθηκευτικό χώρο είναι επεκτάσιμο με microSD μέχρι 512. 4.000 mAh μπαταρία. Τριπλή κάμερα στο πίσω μέρο. Είναι 48 MP με φακο διαφραματος διαφράγματο F1,8. Από κάτω Έχουμε τον υπερευρυγόνιο 8MP με φακο διάφραμα το f-stop 2.4 και ε, από κάτω έχουμε έναν αισθητήρα βάθους πεδίου για να κάνουμε τα bokeh εφέ μας. Μπροστά έχουμε μια κάμερα. 16 MP η οποία είναι pop-up ανεβαίνει από εδώ στο πάνω μέρος έχουμε λοιπόν τη θύρα για τις δύο SIM ή τη μία SIM και τη micro SD το δεύτερο μικροφωνάκι που είναι για active noise cancellation power button ο σαροκτής δακτυλών αποτυπωμάτων βρίσκεται στο power button στο πλάι και όχι πίσω όπως έχουμε συνηθίσει από την εταιρεία από αυτή την πλευρά δεν έχουμε κάτι από κάτω jack η ακουστικά πάντα μας αρέσει να βλέπουμε jack δεν είναι σίγουρο ότι θα έχουν όλες οι συσκευές πλέον είναι αυτές που το κρατάνε ε, μικροφωνάκι το βασικό για την ομιλία μας USB Type-C και το ηχείο ωραία κατασκευαστικά έχουμε ε, γυαλί μπροστά πίσω είναι Gorilla Glass και ε, το πλαίσιο είναι αλουμίνιο βαμμένο μαύρο mat, στη συσκευή του τουλάχιστον που έχουμε στα χέρια μας να φύγει και αυτό τέλεια νομίζω πως πρέπει να τρέξω το setup και να επιστρέψω. τελειώσαμε λοιπόν το αρχικό setup, οπότε πάμε να δούμε τι λέει γενικότερα. Μια γρήγορη ματιά στη συσκευή. Ξεκινάμε από την ε, βασική κάμερα. Ωραία. Κατεβάζει τώρα και τις εφαρμογές. Εδώ είναι και η πάνω κάμερα. Ε, μπορούμε να βάλουμε προφανώς το mirror. Οκ. Okay. αχ, Mirror Reflection. Ναι, το αλλάζει. Α, είναι στο τελικό, φαντάζομαι. Όχι, ήταν εδώ. Λογικά, πρέπει να το κλείσουμε. Ναι. Ναι, τώρα το πήρε. Εδώ λοιπόν, μια χαρά. Η κάμερα δεν κάνει πολύ θόρυβο ανεβαίνοντα. Ε, τα βασικά από ό,τι φαίνεται, ό,τι κάνει συνήθω βασικά στι pop-up κάμερες. Έχουμε και AI στην ε, κάμερα εδώ. Ωραία, να δούμε και την μπροστινή, την πίσω κάμερα βασικά. Μια χαρά και από ποιότητα φαίνεται ότι είναι αρκετά ικανοποιητικά ειδικά για την κατηγορία αυτή. Ε, να δούμε λίγο και το... Α, έχουμε Night Mode. Οκ. Okay. Στο Night Mode παίζει στα 8 megapixels. σε, χωρίς night mode παίζει στα 12 megapixels ε, μπορούμε φυσικά να πάμε και στα 48 αλλά καλύτερα να χρησιμοποιήσετε τα 12 γιατί η κάμερα εκεί πέρα κάνει pixel binding τεχνική του pixel binding λοιπόν και αυτό σημαίνει ότι ε, ενώνει 4 γειτονικά pixels για να δώσει πιο, καλή, πιο καλό sharpness καλύτερη οξύτητα δηλαδή και χαμηλότερα, επίπε, χαμηλότερα επίπεδα θορύβου Ωραία λοιπόν, ε, η συσκευή τρέχει Android 9 Pie. Θέλω να πιστεύω ότι η εταιρεία θα του δώσει ε, Android 10, αλλά προς το παρόν εδώ πέρα δεν ξέρουμε ακόμα την τιμή που θα έρθει στην ελληνική αγορά. Προφανώς δεν ξέρουμε ακόμα αν θα αναβαθμιστεί. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάρει την αναβαθμιση ε, 168 128MB γίγα που έχουμε διαθέσιμα στη συσκευή από αυτά, Βασικά 128 είναι στη συσκευή, τα διαθέσιμα είναι 117. Έχει ξεκινήσει κατεβάζει τώρα κιόλας είναι και όλα στην και κατοστάρα, οποία έχει ήδη κατεβάσει 20, ε, όχι, κάμπος τέλος πάντων εφαρμογές. Οπότε ας πούμε ότι είναι 118 γίγα τα ελεύθερα για χρήση. Ε, ωραία. Από ρυθμίσεις τα τυπικά έχουμε. Δεν βλέπω κάτι έτσι ε, ξεχωριστό. Ε, δεν έχουμε notes πάνω, πάρα πολύ καλή η αναλογία πρόσωψης ε, οθόνης. Ε, συγκεκριμένα έχουμε 84,7 αναλογία οθόνης πρόσωψης, που είναι πάρα πάρα πολύ καλά. Μόνο κάτω είναι λίγο πιο μεγάλο το μπεζελάκι, αλλά γενικά για την κατηγορία είναι άριστα. Ε, τι άλλο μπορούμε έτσι, να δείξουμε στα γρήγορα... Health, καλά αυτό. Okay. Ναι, agree, agree, agree. Ναι, Okay. Ε, music. Έχει ένα τραγούδι. Πολύ φοβάμαι ότι θα φάμε τον μπανάκι από το YouTube όμω. Ωραίο. We Μια χαρά και το ηχείο εκ πρώτη. Θέλω να το τσεκάρω πιο έτσι πολύ και πιο αναλυτικά στο βίντεο. Δεν έχουμε κάποιο βίντεο. Λοιπόν, θα δοκιμάσουμε τη συσκευή τι επόμενε ημέρε αναλυτικά. Θα μπει η μας εδώ πέρα για να το έχουμε μαζί μα κάθε μέρα και να το δοκιμάζουμε. Οπότε, ε, μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται και το αναλυτικό review μαζί με τιμέ, μαζί με όλα τα σχόλια που έχουμε να κάνουμε, μαζί με benchmarks, μαζί με όλα αυτά. Αρκετά ενδιαφέρουσα πρόταση πάντω ε, φαίνεται. Ε, οπότε, μένει μόνο να δούμε τι μπορεί να κάνει. Αυτά λοιπόν από μένα. Σα αρέσει το βίντεο. Thumbs up. Σας ευχαριστώ αν δεν έχετε κάνει ήδη. Πατήστε και το καμπανάκι να παίρνετε τι ειδοποιήσει μα γιατί το YouTube τελευταία δεν μα τα λέει και πάρα πολύ καλά. Ε, τα link τα social media είναι στην περιγραφή. Ε, και μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά και τα λέμε.